Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα έχουμε ένα επεισόδιο παρουσίαση του Panasonic του Real 3DO Interactive FZ1 με κωδική ονομασία. Και ο λόγος που αποφάσισα να κάνω παρουσίαση αυτή την περίοδο το μηχάνημα είναι γιατί έπειτα από ένα ψάξιμο που έκανα στο ελληνικό YouTube δεν βρήκα πουθενά, μα πουθενά, μια ελληνική παρουσίαση, έστω μια υποτυπώδης 5-10 λεπτών, κάτι, δηλαδή κάποιος Έλληνας να έχει ανεβάσει κάτι για αυτό το παρεξηγημένο μηχάνημα. Οπότε πήρα το θάρρος να κάνω κι εγώ βάσει της playlist που θέλω να κάνω review σε ρετρό παλιά μηχανήματα. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω κι εγώ αυτό το review για το μηχάνημα αυτό. Το Panasonic το 3DO ήταν ένα αποτυχημένο μηχάνημα. Πολύ πριν βγει το PlayStation 1 ήταν της 5ης γενιάς κονσολών. Από τα πρώτα που φέρανε το CD πριν καν το σκεφτούμε σε PlayStation κτλ. Υπήρχε όμως από το Sega το Mega CD. Και σε αυτό το επεισόδιο, περίπου μια ώρα, θα σας το δείξω λίγο από κοντά, θα σας πω τις σκέψεις μου για αυτό το μηχάνημα, θα σας πω κάποια στοιχεία που είναι μπερδεμένα γενικά στο μυαλό του κόσμου, όχι των hardcore συλλεκτών, casual ατόμων τα οποία δεν γνωρίζουν πάρα πολύ για αυτό το μηχάνημα και θα δούμε και λίγα παιχνιδάκια από κοντά στο Playroom. Πάμε να τα δούμε. Και μετά αυτό το σύντομο intro, ήρθε η ώρα να κάνω την παρουσίαση αυτής της κονσόλας. Τι γίνεται τώρα. Το Panasonic το 3DO, συγκεκριμένα το FZ1 που έχω εγώ ακριβώς εδώ, όταν πρωτοβγήκε και στα περιοδικά, δηλαδή στο πρώτο τύπο που εμείς εδώ στην Ελλάδα είχαμε αυτό το first contact, πρώτη επαφή μαζί του, όλοι το ακούγαμε σαν Real 3DO και Panasonic. Πολλές φορές το ακούγαμε και το Real 3DO, άλλες φορές το ακούγαμε και το Panasonic, άλλες φορές το γράφανε Panasonic 3, Real 3DO. Δηλαδή είχε λίγο πολλές ονομασίες ταυτόχρονα. Τότε λοιπόν πιστεύαμε ότι ήταν μία εταιρεία που έφτιαξε μία κονσόλα. Πώς ήταν η Nintendo που είχε φτιάξει το Super Nintendo εκείνη την εποχή που υπήρχε και το Mega Drive της Sega. Έτσι λοιπόν νομίζαμε ότι η Panasonic έχει φτιάξει το 3DO. Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Φυσικά το μάθαμε και εγώ και όσοι μετά ασχοληθήκαμε πιο σοβαρά, μάθαμε ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πάμε λίγο πιο πίσω. Η ιδέα λοιπόν ήταν να φτιαχτεί μια εταιρεία από κάποιους κυρίους, από κάποιες εταιρείες μεγάλες, η οποία δεν θα έχει την ανάγκη να υπάρχουν γενικά άλλα συστήματα στην αγορά, άλλοι αντίπαλοι. Ήθελε να γίνει το όραμά της τώρα μια εταιρεία η οποία θα εκθρονήσει όλους τους άλλους, Sega, Nintendo, Atari, Amiga και ό,τι άλλο, you name it, και να έχει την βασική ιδέα αυτή η εταιρεία του development και το hardware να δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο κατασκευαστή θέλει να φτιάξει πάνω στη δικιά της ιδέα μηχανήματα. Οπότε, ο ιδρυτής αυτής της ιδέας ήταν ουσιαστικά και ο ιδρυτής της Electronic Arts, ο οποίος μαζί με κάποιους άλλους κυρίους από άλλες εταιρείες, βλέπε AT Games, βλέπε Samsung, βλέπε Gold Star, Toshiba, κάποιες άλλες third party εταιρείες, developers παιχνιδιών τύπου και Activision, θελήσανε να φτιάξουν μια εταιρεία όπου θα έκανε αυτή τη δουλειά και μετά θα έδινε τη λεζάντα να φτιαχτούν μηχανήματα, όποιος κατασκευαστής μεγάλος ήθελε να φτιάξει μηχάνημα. Δηλαδή ήταν μια ιδέα περίεργη για εκείνη την εποχή. Γιατί δεν τους άρεσε που η Sony, ας πούμε, συγγνώμη, η Sony ακόμα δεν είχε φτιαχτεί. Η Nintendo είχε τα Mario, εντάξει, είχε τα Mario, τα Zelda και τα Metroid, είχε παιχνιδάρες, ο κόσμος ήθελε Nintendo exclusives για αυτά. Άλλος κόσμος ήθελε Sega γιατί είχε τον Sonic, δεν ξέρω, για τα Fantasy Star, είχε τα Echo the Dolphins, είχε άλλα exclusives, όπως και άλλες εταιρείες. Δεν τους άρεσε αυτό το σενάριο και θέλανε να γίνουν αυτοί οι αρχηγοί. Οπότε λοιπόν ο αρχηγός, ο διευθυντής, ο CEO της Electronic Arts έκανε ένα συμβούλιο, έφτιαξε μια εταιρεία που την ονόμασε 3DO Interactive και μετά ξεκινήσανε τις πρώτες προσπάθειες να προσπαθήσουν να προσεγγίσουν μεγάλους κατασκευαστές ηλεκτρονικών
τύπου Sony, τύπου Samsung, Panasonic, Gold Star, τότε ήταν και Sanyo, γενικά Mitsubishi, Matsushita, μεγάλες εταιρείες, για το ποια θα τις φτιάξει το πρώτο, το release, το μηχάνημα που θα γίνει το μεγάλο commercial, το μεγάλο BAM. Για αρχή, η 3DO ήθελε να προσεγγίσει την Sony. Αλλά από τη Sony έφαγε άκυρο, γιατί η Sony είχε ήδη χαλάσει τη συνεργασία της με την Nintendo για το expansion του Super Nintendo που θα έφερνε CD, αντιγραφή δηλαδή του Mega CD, και έφαγε πόρτα λοιπόν γιατί είχε ξεκινήσει το development για το PlayStation εν έτη 1992-1993. Στενοχωρημένη λοιπόν και από την Nintendo, το και πάει τώρα, προσέγγισε και τη Sega. Όμως έφαγε από εκεί πακέτο, γιατί η Sega είχε ήδη να έχει προβληματάκια με το πόσο καλά ή κακά της πήγε το Sega ή το Mega CD, ανάλογα τη χώρα που βγήκε, και ήδη ήταν στο development του project Neptune, που αργότερα ήταν project Saturn, δηλαδή το γνωστό μας Saturn. Οπότε τρώει πόρτα και από τη Sega. Και επειδή αυτό της κόστισε, γιατί είχε θεωρήσει, είχε στάνταρ την επιλογή ότι η Sony θα την επιλέξει για να γίνει το σώμα της ιδέας της, στράφηκε στον επόμενο μεγάλο τότε ηλεκτρονικό γίγαντα της εποχής, την Panasonic. Το project για το μηχάνημα της Panasonic δεν έγινε την ίδια την Panasonic. Σχεδιάστηκε από δύο άλλους τύπους και συγκεκριμένα υπάρχει ένα story που αυτοί οι δύο είχαν βγει για μεσημεριανό σε ένα εστιατόριο και σχεδιάσανε σε ένα χαρτί, λάθος, σε μια χαρτοπετσέτα. Ο ένας ήταν ο σχεδιαστής του Amiga Commodore και ο άλλος ήταν ο σχεδιαστής του Atari Lynx. Σχεδιάσανε πώς θα πρέπει να είναι το hardware και το στήσιμο του πρώτου μηχανήματος που ήθελε να ενσαρκώσει η 3DO. Η ιδέα αυτή ακριβώς πήγε μετά στην Panasonic, όπου είπαμε ότι ήταν και ο πρώτος κατασκευαστής της ιδέας αυτής. Άρα λοιπόν, 1993, πρώτο μηχάνημα, Panasonic Real 3DO Interactive Multiplayer, το μηχάνημα λεγότανε, και συγκεκριμένα με κωδική ονομασία FZ1, το οποίο είναι αυτό εδώ που έχω. This is flying. This is real flying. This is racing. This is real racing. This is action. This is real action. Now the real 3DO player is here. Only for Panasonic. An interactive multiplayer that's up to 50 times more powerful than ordinary systems. So get real. The 3DO Interactive Multiplayer, only for Panasonic. Φυσικά δεν το έχω από τότε, θα ήταν πολύ αστείο να το έχω από τότε. Δεν ήξερα κανέναν, παιδιά, που να έχει αυτό το μηχάνημα εκείνη την εποχή. Ήταν εξωφρενικά πανάκριβο, θα σας δείξω για τι τιμές μιλάμε. Ήταν απλησίαστο, με λίγα λόγια ήταν απλησίαστο, δεν το είχε κανείς, ήταν προνόμιο μόνο πολύ πλουσίων παιδιών. Αυτό πήρα εγώ πριν από κάποια χρόνια με τη μόδα του retro collecting που με τσίπησε και εμένα αυτή η μίγα, αυτή η σπάνια η αρρώστια, και το πήρα με κάποια, με δύο παιχνιδάκια και μετά πήρα και κάποια άλλα. Αυτό λοιπόν το πρώτο, το βαρύ μοντέλο, είναι το κλασικό μοντέλο που όλοι νιώσαμε στο μυαλό μας ότι αυτό ήταν το Panasonic το 3DO, λανθασμένα μεν. Γιατί όπως είπαμε λοιπόν, 3DO είναι η εταιρεία που θέλησε να φτιάξει τις πλατφόρμες αυτές. Σαν μηχάνημα τώρα αυτό, να ξέρετε, πριν προχωρήσουμε στα άλλα τα ενδιαφέροντα που κατ' εμέ θέλω να πω, ήταν γενικά λίγο προβληματικό μετά από τη χρήση και τώρα αν κάποιος θέλει να το αγοράσει θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, γιατί ένα στα τρία δουλεύουν. Σε λίγο που θα πάμε να παίξουμε μέσα στο game room, να σας κάνω μια παρουσίαση, θα γελάσετε με το πώς ακούγεται το tray και το CD. Σαν μηχάνημα είναι πολύ στιβαρό, θα το δούμε και λίγο ένα walk around σε λίγο. Και αυτό σαν μηχάνημα τι βασιζόταν, ήταν ένας 30-διάπιτος RISC AMR2 επεξεργαστής με 2 MB RAM μνήμη, 1 MB video RAM και μπορούσε να παίξει με το CD drive λοιπόν αυτό, CD plus G κιόλας, αρχεία. Και γενικά είχε μια ιδέα κιόλας στη 3DO με το Interactive κιόλας, ότι είναι κάτι όπως τώρα το Xbox One όταν βγήκε, που ήθελε η Microsoft να το κάνει μια πολύ home-based κονσόλα, δηλαδή να έχει μέσα αυτά και τα Netflix και ιστορίες και να δεις ταινίες και να γουστάρεις, να έχεις ένα πολυσύστημα.
Αυτό ήταν η πρώτη κονσόλα που θέλησε να γίνει από κάποια εταιρεία. Ξέχασα να κάνω και μια μικρή παρένθεση ότι τότε με το Sega CD και τα λοιπά, οι εταιρείες θέλανε, νομίζανε ότι το μέλλον του gaming ήταν το FMV gaming, δηλαδή τα full motion video που ήταν μέρος του παιχνιδιού. Δηλαδή ήταν ήδη pre-recorded αληθινές έτσι σκηνές με ηθοποιούς που εσύ έκανες, έλεγχες το ρου της ιστορίας και οι πράξεις σου δείχνανε και ανάλογα απότομα σε κάνεις το τι συνέβαινε. Πάρα πολύ τίτλοι εκείνη τη εποχή. Το έχει ξεκινήσει βέβαια ήδη η πρωτοπόρος Sega, παιδιά, με το Mega CD. Ήδη είχε βάλει τέτοιες παιχνιδάρες τύπου Night Trap, Mad Dog McCree, τι άλλο, Sewer Shark, πάρα πολλά παιχνίδια. Και ήταν αυτό το concept ότι θα επικρατήσει στο μέλλον αυτό το είδος παιχνιδιού με τα FMV. Άρα λοιπόν το CD ήταν το μέσο των δεδομένων για να γραφτεί κάτι τέτοιο. Και το θέμα είναι ότι δυστυχώς αυτό όμως δεν πούλησε, δεν πέρασε. Ήδη υπήρχαν οι πρώτοι αντίπαλοι, σαν κονσόλα όταν βγήκε το 1993, το Jaguar CD θα έβγαινε σύντομα, επίσης το Philips CD-i και αυτό θα έβγαινε, το νέο Geo CD ήταν, αν δεν είχε βγει ήταν ήδη στα σκαριά, όχι, έβγαινε μετά από λίγο, το FMR το CD, το Amiga CD 32, υπήρχαν μηχανήματα με CD, με πρωτοπόρο το Sega βέβαια, και στην συνέχεια αρχόντουσαν και άλλα. Δηλαδή, PlayStation 1 που τα κατέστρεψε όλα, το Saturn. Η Nintendo δυστυχώς έμεινε πάρα πολύ πίσω σε αυτή τη γενιά, γιατί δεν ασχολήθηκε με το CD. Οπότε, το Real 3DO ήταν και η αρχή μιας πιο δυνατής μόδας, ένα πιο αυτόνομο μηχάνημα από το add-on του Mega CD κτλ. Που θα μπορούσε να φέρει τα άνω-κάτω. Δεν τα έφερε όμως. Πριν πούμε γιατί δεν τα έφερε, έχω να συμπληρώσω ότι σαν μηχανήματα βγήκε επίσης μετά από ένα χρόνο, το 1994, βγήκε το facelift. Πολύ γρήγορα όμως, γιατί συνήθως έχουμε μάθει να μας βγάζουν το facelift της άλλης κονσόλας μετά από 2, 3 και 4 χρόνια. Το επόμενο μοντέλο ήταν το FZ10, κωδική ονομασία. Ήταν πολύ πιο ελαφρό μηχάνημα και πολύ πιο φτηνό στην κατασκευή. Παραλληλόγραμμο αντί για τετράγωνο και είχε από πάνω eject, ας πούμε, το CD, άνοιγε το tray, ενώ εδώ είναι το κλασικό το tray που μπαινοβγαίνει. Αυτό το δημιουργεί να είναι λίγο, είναι πιο προβληματικά, όπως και το Mega CD πολλές φορές χαλάει το tray, τουλάχιστον το καπάκι όπως έχει το Mega CD 2 το κάνει λίγο πιο bulletproof και λιγότερο απροβλημάτιστο. Σαν κατασκευή ήταν, όπως είπα, πολύ πιο φθηνό και γι' αυτό όταν είχε βγει αυτό το μηχάνημα, παιδιά, είχε $700. Δεν ήταν πανάκριβο, ήταν τρομερά ακριβό. Βέβαια η τιμή του έπεσε, μετά από λίγο πήγε 600, μετά από λίγους μήνες πήγε 500, που αυτό δεν σήμαινε ότι, αυτό σήμαινε ότι δεν πήγαινε καλά η νοοτροπία, η όλη φάση. Και το FZ10 λοιπόν βγήκε στη τιμή των $450. Αυτές ήταν οι υλοποιήσεις της Panasonic. Όπως είπαμε λοιπόν, η 3DO ήθελε να δώσει την πλατφόρμα αυτή την ιδέα και σε άλλους κατασκευαστές. Ο δεύτερος κατασκευαστής που δέχτηκε και το έβγαλε το 1995 ήταν η Goldstar. Θα τη θυμάστε από κασετόφωνα, CD και τα λοιπά, pick-ups και τέτοιες ιστορίες. Η Goldstar πλέον δεν υπάρχει, είναι η LG Electronics, η γνωστή μας δηλαδή LG. Και εκείνη έβγαλε λοιπόν τη δικιά της υλοποίηση της 3DO ιδέας. Έβγαλε το Goldstar 3DO. Σαν μηχάνημα το παραθέτω γιατί δεν το έχω φυσικά, το βλέπετε από κάτω πως είναι αυτή τη στιγμή. Όμορφο μηχάνημα, το έχω δει και αυτό από κοντά, στη συλλογή του Στέλιου, του Χαρίση, που είχα κάνει το καλοκαίρι παρουσία στο Game Room του. Καλά και τι δεν έχουμε δει εκεί, παιδιά. Δεν είναι τόσο ακριβώς αυτό, αυτός είναι ο leader, αυτό ήταν το πρώτο bump της ιδέας 3DO, οπότε αυτό είναι αρκετά πιο ακριβό τώρα. Και το 1996, ένας τρίτος κατασκευαστής έβγαλε τη δικιά του υλοποίηση πάνω στη 3DO ιδέα. Η Sanyo, που έδωσε κωδική ονομασία Try. Εντάξει, είναι άκυρο. Γι' αυτό μάλλον και πάτωσε και αυτό. Δηλαδή, όσοι έχουν αγοράσει τα 3DO που λέμε, κατά κόρον έχουν αγοράσει ή FZ1 ή FZ10, Gold Star και Try, πέρα το στέγιο, πραγματικά δεν ξέρω κάποιον άλλο να έχει. Πέρα από τους τρεις κατασκευαστές, θέλησε να δώσει κι άλλο την μπάλα. Δηλαδή, έβλεπε ότι δεν πήγε καλά στο release αυτό, και επέμενε όμως εκεί η 3DO Interactive να δώσει και σε άλλους κατασκευαστές να φτιάξουν εκείνη η μηχάνημα. Που πρακτικά, παιδιά, το μηχάνημα βασιζόταν στον ίδιο επεξεργαστή, στις ίδιες δυνατότητες. Απλά άλλαζε λίγο το design
και πίστευε ότι κάθε εταιρεία θα έχει και κέρδος πάρα πολύ και μετά έσοδα από τα κέρδη της κάθε κονσόλα στην κάθε εταιρεία θα πηγαίνει σε 3DO και έτσι θα είχε και profit, θα είχε έσοδα 3DO. Δεν πέτυχε. Έφαγε άκυρο από τη Toshiba, ήταν να βγει λοιπόν και Toshiba 3DO και Samsung 3DO μηχάνημα. Δεν βγήκανε. Αυτά ακυρώθηκαν. If you're not playing on a 3DO system, what are you playing with? Presenting 3DO, the most advanced home gaming system in the universe. It's time to put away your toys. Get a free John Madden football and Crash and Burn when you buy a 3DO system. Ήδη λοιπόν η ζωή του πάρα πολύ μικρή, 3 χρόνια, 1993 με 1996, δυστυχώς πούλησε μόνο 2 εκατομμύρια τεμάχια, πάρα πολύ μικρός αριθμός παιδιά, παρότι είχε γίνει ένα πολύ δυνατό hype και marketing για την κονσόλα όταν έβγαινε, είχε παρουσιαστεί ως η ιδέα της χρονιάς, αυτό που θα ταράξει τα πάντα στη video game community αλλά και γενικά στην κατζετιά του home cinema λόγω του CD που θα μπορούσε να συνδεθεί και με surround και με ιστορίες, δεν πήγε καλά και ο λόγος το πολύ μεγάλο κόστος των 700 δολαρίων και ένα πάρα πολύ σύνηθες πρόβλημα που θα το δούμε στο μέλλον που το ξέρουμε ήδη από άλλες κονσόλες τύπου Saturn κτλ. Ότι οι developers δεν μπόρεσαν να πολύ ασχοληθούν, δηλαδή ήταν λίγο περιορισμένοι, το hardware ήταν λίγο πολύπλοκο και δεν τους έδωσε τόσο τη δυνατότητα. Επίσης δεν μπόρεσε να τραβήξει πάρα πολλούς δυνατούς developers γιατί αξίζει και αυτό να το πούμε, οι άλλες εταιρείες, η Sega και η Nintendo εκείνη την εποχή ζητάγαν από κάθε εταιρεία ένα τεκμαρτό π.χ. για κάθε κόπια που πουλιότανε, δηλαδή τους έλεγε αν εγώ θα πουλήσω ας πούμε αυτό παιχνίδι λέμε τώρα τότε 10.000 δραχμές εσύ θα πάρεις 3.000 δραχμές, τις υπόλοιπες 7 θα τις πάρω εγώ η Sega. Η 3DO, συγγνώμη, έδωσε πολύ πιο μικρό έτσι, τεκμαρτό, να το πούμε έτσι, νομίζω 3 δολάρια. Παρ' όλα αυτά όμως δεν συγκινήθηκαν μεγάλοι και γνωστοί οίκοι της εποχής να δώσουν κάτι παραπάνω. Η Electronic Arts έδωσε αναγκαστικά γιατί ήταν η ίδια η 3DO πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Είπαμε ο ιδρυτής της 3DO ήταν και ο ιδρυτής της Electronic Arts μαζί με κάποιους άλλους κυρίους. Οπότε δεν τράβηξε πάρα πολύ κόσμο. Μια καλή συνεργασία όμως που έκανε για ένα παιχνίδι που εγώ είμαι μεγάλος λάτρης αυτών των παιχνιδιών, αλλά το συγκεκριμένο το θεωρώ πατάτα προσωπικά, παρότι θεωρείται τα καλά του, του μηχανήματος, είναι το Jurassic Park Interactive, το οποίο ήταν και η πρώτη συνεργασία των Universal Studios Interactive να φτιάξουν το πρώτο gaming, το πρώτο 3D παιχνίδι τους. Ήταν για αυτό το μηχάνημα, ήταν δηλαδή exclusive. Παιχνίδι όμως χάλια. Χάλια. Θα σας βάλω έτσι κάποια βιντεάκια τώρα όπως μιλάμε να το δείτε. Εγώ σαν μέγας Jurassic Park fan το θεωρώ τραγικό, απογοητευτικό. Οπότε λοιπόν παιχνίδια, ό,τι βγήκανε, βγήκανε και σε άλλα μηχανήματα, δηλαδή Doom, Myst, Syndicate και στο Jaguar, Need for Speed, Road Rush, λέω κάποια τώρα, αυτά είναι από τα καλύτερα παιχνίδια της κονσόλας, δηλαδή το Need for Speed, το θυμάμαι πραγματικά τότε στο αλμανάκο να λένε Need for Speed 3D, εκεί μέσα πριν βγει παιδιά το PlayStation, δεν είχαμε πάθει σοκ, δηλαδή βλέπαμε τα καρέ, τα screenshots στα περιοδικά και λέγαμε πω από εξομοίωση αυτοκινήτου με το τιμόνι από πίσω, ήταν πολύ μπροστά. Και αυτά θεωρούνται από τα πολύ καλά παιχνίδια, όπως και Samurai Showdown, εδώ που έχει βγει, θεωρούνται από τα πολύ καλά παιχνίδια. Sega τίτλοι, το Night Trap όπως είπα και το Mad Dog Macri είχαν βγει και εδώ, δηλαδή έγινε κάποιο transfer, γιατί δουλεύανε αυτό το FMV sequence πάρα πολύ. Και όλοι αυτοί οι τίτλοι που θεωρούνται από τους καλύτερους εδώ, είναι πολύ υποδιέστεροι συγκριτικά μετά με Saturn και με PlayStation 1. Δηλαδή, άμα δείτε το Doom εδώ, είχα δει ένα review στο YouTube και έλεγε Real 3DO, δηλαδή σε προδιαθέτει ότι θα δεις καλό 3D. Άμα δείτε το Doom, που ουσιαστικά το Doom προγραμματιστικά δεν είναι 3D, είναι ένα 2D παιχνίδι με ψευδεστήσεις να νομίζουμε ότι τότε ήταν 3D. Στο 3DO θα περίμενε κανείς ότι θα πάει σφαίρα, θα είναι τζάμι και είναι χάλια. Δηλαδή, του Sega του 32X έκδοση που έχω, το σκοτώνει.
Οπότε δεν μας τα πήγε καλά εδώ στο 3D, τα πήγε όμως σε κάποια άλλα παιχνιδάκια που θα δούμε μετά. Και εν τέλει λοιπόν, αν κάποιος τώρα μου πει, φιλαράκι, δεν έχω το 3DO, θέλω να αγοράσω το FZN, γιατί ήταν λοιπόν το πρώτο που ακούσαμε ότι ήταν το 3DO, δεν θέλω το FZ10, δεν το ξέρω το Gold Star, δεν θέλω το Sanyo, θέλω να πάρω το FZN, αξίζει. Θα σας πω τώρα τη δικιά μου γνώμη. Αν δεν είστε πολύ πορωμένοι να κλείσετε ας πούμε τη retro video gaming συλλογή σας με κάποιο μηχάνημα, δεν αξίζει να το πάρετε. Γιατί αυτοί οι τίτλοι που προείπα ότι είναι οι καλύτεροι εδώ, είναι πολύ καλύτεροι στο PlayStation 1 και στο Saturn. Και θα τους βρείτε πολύ πιο οικονομικά, και με 10 και με 15 και με 20 ευρώ, όταν εδώ θα λόγω σπανιότητας και λίγων των μαχαίων μπορεί να τους βρείτε 50, 60, 80, 100 ευρώ. Δεν υπάρχει λόγος, παιδιά. Θέλω το μηχάνημα, δεν θέλω τίτλους. Ναι, πάρτε λοιπόν το μηχάνημα, με προσοχή όμως να βρείτε γιατί πάρα πολλά είναι ελαττωματικά και έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Τα τελευταία 2 χρόνια αυτό το μηχάνημα έχει πάρει μεγάλη άνοδο. Δεν το έχω κουτάτο, θέλω το κουτί του να το βρω, ξέρω ότι δεν θα το βρω βέβαια, οπότε θα αναγκαστώ να πουλήσω αυτό για να πάρω κάποιο κουτάτο, για να το έχω για τη συλλογή μου, αλλά δεν ξέρω αν θα μπω στη διαδικασία. Δεν νομίζω ότι ψήνομαι ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά, μόνο και μόνο για λόγους νοσταλγίας, τότε όταν το πρώτο είχαμε δει και λέγαμε ότι θα είναι η μεγάλη επανάσταση πριν καν βγει η PS1, Saturn και τα λοιπά ιστορίες και Atari Jaguar που λέγαμε το Super Wow θα είναι αυτό, αξίζει καθαρά για να το έχετε έτσι κάπου στο σαλόνι σας, στη συλλογή σας, που δείχνει όμορφο, είναι βαρύ και μετράει. Για αυτόν τον λόγο πάρτε το. Απλά θα μπει λίγο βαθιά το χέρι στη τσέπη. Τι άλλο θέλω τώρα να συνεχίσω να πω. Είπαμε για τα παιχνίδια αυτά ότι κάποια ήταν πάρα πολύ καλά. Το best selling του παιχνίδι, και που το θυμάμαι και από τότε όμως αυτό, δεν ήταν το Need for Speed, ήταν παιδιά το Gex, η σαυρούλα, το δυσδάστατο το platform. Αυτό υπάρχει και στο PlayStation 1 βέβαια, που είναι και εκεί πάλι καλύτερο. Αλλά στο 3DO έχει έτσι μια γλύκα, έχει κάτι όμορφο. Δείτε το, είναι όμορφο παιχνίδι εκεί και έκανε και τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Φεύγουμε αυτό το κομματάκι τώρα και πάμε στο άλλο που λέει ότι ok, δεν πήγες καλά 3DO σαν ιδέα, όχι Panasonic 3DO. Γενικά λοιπόν αυτό προσπαθώ να σας περάσω από το επεισόδιο, ότι το 3DO δεν ήταν το Panasonic, ήταν η ιδέα ενός United κατασκευαστή κονσολών. Να μην υπάρχουν exclusives από Sega, Nintendo, Sony μετά, Microsoft μετά, ήταν όλη η ιδέα η Real 3DO. Οπότε δεν μας τα πήγες καλά ρε φιλαράκι, δεν θα βγάζεις κάποιον αντικαταστάτη. Οι άλλοι προχωράνε, δηλαδή μπήκαν άλλες εταιρείες στο χώρο, Sony εσύ τι θα κάνεις την επόμενη γενιά. Μετά από 3 χρόνια λοιπόν ανακοινώθηκε ο αντικαταστάτης του, ο οποίος λεγότανε M2. Ο αντικαταστάτης του λοιπόν, επειδή αυτό το μηχάνημα βγήκε πρώτο και επειδή και αυτό έγινε το πιο γνωστό και είχε και τις περισσότερες πωλήσεις από το Gold Star και από το Sanyo, και επειδή οι άλλοι ρίξαν άκυρο η Samsung κτλ, αποφασίσανε τον αντικαταστάτη να τον ξαναδώσουν και αυτόν στην Panasonic με ονομασία Panasonic M2. Ένα πολύ πιο δυνατό μηχάνημα, κάπως next gen, αλλά next gen μόνο μέσα σε 3 χρόνια ήταν πολύ σύντομο διάστημα για να πάει μια κονσόλα μια γενιά μπροστά, να πάει δηλαδή στην 6η γενιά. Το μηχάνημα αυτό παρουσιάστηκε σε έκθεση κανονικά. Υπήρξε σαν πρωτότυπο, το είδε ο κόσμος, αλλά ακυρώθηκε. Δηλαδή το project αυτό ματαιώθηκε. Και εδώ κάνω μια παρένθεση και είμαι πολύ περήφανος που αυτό το Panasonic, το M2, το μηχάνημα, το πρωτότυπο, το έχει ο φίλος ο Στέλιος ο Χαρίσης, που το έδειξα, δεύτερη φορά αναφορά στο ίδιο επεισόδιο ο Στέλιος, το έδειξα στο επεισόδιο του παιδιά, το βλέπουμε το επεισόδιο ποιο είναι εδώ, το έχει σε μια βιτρίνα, το έχει σε λευκό χρώμα, μην με ρωτήσετε που το βρήκε ο Στέλιος, δεν νομίζω να μας αποκαλύψει ποτέ. Είναι ένα πρωτότυπο, είναι δηλαδή μια κονσόλα σπάνια που να έχουν βγει 2-3. Έχει δηλαδή το Panasonic M2 Development Kit και το θεωρώ φοβερό που κάποιος Έλληνας έχει κάτι τόσο καλό και τόσο σπάνιο. Ακυρώθηκε λοιπόν το Panasonic M2, ναυάγησε η φάση, μπιστόλιασε το hardware η 3DO, δηλαδή αφού δεν πήγαν καθόλου καλά τα πράγματα το 96-97, το 97 βασικά σταμάτησε, έγινε το cancel του Panasonic M2, το αντικαταστάτη του, και από το 97 μέχρι το 2003, σαν τίτλος, δηλαδή σαν
3DO, έβγαζε software. Δεν τα πήγε όμως καλά και εκεί και δυστυχώς το 2003 αυτή η εταιρεία έκλεισε, η 3DO. Τώρα, ποιο είναι το ρεζουμέ πριν πάμε λίγο να παίξουμε και πριν σας δείξω λίγο το μηχάνημα από κοντά. Ίσως αν η Sony δεν είχε ξυπνήσει να φτιάξει μια δικιά της κονσόλα και αφού είχε ακυρώσει την Nintendo και δεχότανε από την 3DO Interactive να είναι η Sony η πρώτη εταιρεία που θα υλοποιήσει το όραμά της, το Real 3DO, ίσως το PlayStation 1 να μην υπήρξε ποτέ και να υπήρξε αυτό στη θέση του, να έκανε αυτό το μεγάλο μπαμ. Και όπως το PlayStation κατάφερε και εκθρόνησε το Saturn μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και εν ακολουθία και τη Sega γενικά με το Dreamcast και η Atari που χάθηκε, πιθανώς, λέω εγώ μια δικιά μου what if θεωρία, με ένα Sony 3DO να είχε καταστρέψει και την Nintendo και να ήταν η πρωτοπόρος και όντως να είχε πετύχει το όρομα για το οποίο δημιουργήθηκε αυτή η εταιρεία. Θαραλέο εγχείρημα, ένας σχεδιαστής software και hardware να κλείσει όλους τους άλλους και να δώσει την ιδέα του σε τρίτους, δεν πέτυχε δυστυχώς, αλλά σκεφτείτε παιδιά και να πετύχαινε. Αν το είχε πάρει η Sony, γιατί είδατε ότι η Sony άλλαξε τα πάντα όταν χώρισε με την Nintendo στο project του Super Nintendo με το CD, σκεφτείτε να είχε κάτσει εδώ καλά, τι μπορεί να έχει γίνει. Μπορεί το gaming που ξέρουμε να ήταν τελείως διαφορετικό από σήμερα. Μπορεί να μην υπήρξε καν Microsoft, δεν θα υπήρξε τίποτα. Αυτά λοιπόν, Panasonic Real 3DO Interactive Multiplayer FZ1 μηχάνημα. Πρώτη ελληνική παρουσίαση, όπως είπα και στο intro. Ελπίζω να μάθετε κάποια πράγματα από αυτό, έτσι, αυτό εδώ που στήσαμε έτσι σήμερα το chat, να το πω έτσι, την κουβεντούλα. Βλέπουμε μία το μηχάνημα γρήγορα και πάμε να δούμε και 2-3 παιχνιδάκια από τη συλλογή μου, τη μικρή συλλογή μου, ώστε να είστε λίγο πιο καλυμμένοι, να δείτε και με τι παίζει και με το μηχάνημα, πώς ακούγεται, πώς φαίνεται και να αποφασίσετε καλύτερα αν αξίζει να βάλετε αυτό το μηχάνημα στη συλλογή σας ή όχι. Φύγαμε για το Playroom. Πριν ξεκινήσουμε, καλώδια. Το μηχάνημα. Από πίσω. Έχει συνδεσμολογία με κεραία, συνδεσμολογία με RCA, τα οποία έχω εδώ και μπορείτε να βάλετε και ένα SCART από την άλλη μεριά. Δεν δουλεύει βέβαια το κανάλι αυτό του ήχου, οπότε σαν RCA είναι αυτά. Αλλά επίσης έχει και S-Video έξοδο. Το καλό με αυτή την κονσόλα είναι ότι με ένα απλό καλώδιο S-Video, και εννοείται τηλεόρασή σας να έχει S-Video, μπορείτε να βγάλετε τη μέγιστη δυνατή εικόνα στο Panasonic. Το RCA είναι σαφώς πολύ πιο φτωχή εικόνα και ο ήχος. Εγώ είχα πάρει ένα απλό καλώδιο επίχρυσο RCA και, S-Video και βγάζω την καλύτερη εικόνα. Το RF δεν το συζητάω καν. Εδώ υπήρχε ένα expansion port, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Βασικά στην Ιαπωνία κυκλοφόρησε μια μνήμη. Κάτι το οποίο θέλω να πω τώρα είναι ότι το μηχάνημα είχε εσωτερική μνήμη 32 KB, δεν είχε ανάγκη από memory card. Παρ' όλα αυτά όμως στην Ιαπωνία υπήρξε μια extra μνήμη που έμπαινε και κούμπωνε εδώ. Τριγύρω βλέπουμε ένα άλλο expansion port, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε σε κάτι δυστυχώς, ήταν αναμονή για να γίνει κάτι στο μέλλον. Το κλείσουμε. Μπροστά υπάρχει μια συνδεσμολογία για controller. Το controller μπαίνει κανονικά εδώ και μετά σε κάθε controller μπορούσε να μπει δεύτερο controller εδώ και τρίτο και τέταρτο. Λίγο αστείο. Εμένα δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται κάπως σαν ιδέα, μάλλον θα ήθελε να είναι ο κάθε παίχτης καλωδιωμένο με τον άλλον, το concept. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κονσόλα μας. Το tray όμορφο και ωραίο. Εδώ ανάβουν και τα μπουτών, θα τα δείτε σε λίγο. Έχουν δύο ωραία LED χρώματα. Το power, το open και το close. Εξόδι διάφορο εδώ για την ψήξη, για τη θερμότητα. Και από κάτω, όχι κάτι ιδιαίτερο. Τα κλασικά laser product, warning, corrosion, risk of electric shock,
Do not open. Βαρύ μηχάνημα, τουλάχιστον πιστεύω ότι είναι για πλάκα 3-3,5 κιλά. Και το χειριστήριο, εντάξει, τρίκουμπο. Βλέπουμε ότι έχει το stop και play and pause για τα βίντεο CD, δηλαδή για τις ταινίες που κάποιος θα μπορούσε να δει. Επίσης εδώ μπορεί κάποιος να συνδέσει jack για ακουστικά, όπως κάνουμε τώρα στα PS4, Xbox και σε 360 PS3. Ωραία ιδέα αυτή της εποχής και επίσης έχει και volume, αυξομοίωση δηλαδή των ακουστικών. Ο μοχλός θυμίζει λίγο Super Nintendo και Mega Drive, είναι μια ένωση δηλαδή αυτών των δύο, με τα shoulder buttons και με τα τρία του Mega Drive και αυτά του Super Nintendo. Και σε design είναι λίγο κόπια Mega Drive, αλλά είναι πραγματικά ένα κράμα μοχλός Super Nintendo και Mega Drive. Ωραίος μεν, εντάξει, στο επόμενο μοντέλο είναι λίγος διαφορετικός, όπως επίσης είναι διαφορετικός και το controller του Gold Star και του Sanyo. Αυτά είναι οι hardware, yes, και ένα γρήγορο στα games, Super Wing Commander. Τα περισσότερα παιχνίδια βγαίνανε ή έτσι, σε χάρτινη θήκη με μανιουαλάκι μέσα, ή σε χοντρή θήκη σαν αυτή εδώ κάποια, που θυμίζει και λίγο και του Mega CD. Έχω και το FIFA Soccer αυτό, δεν λέει βέβαια φυσικά 96 κτλ, αυτό πρέπει να είναι 94. Πρέπει να είναι κάτι παλιό. 3DO βλέπουμε παντού το label. Μια παιχνιδάρα άλλη, Wing Commander 3. Κλασικό παιχνίδι. Πολλά CD. Κάθε φορά που το ανοίγω νομίζω ότι θα γίνει και πιο μεγάλη ζημιά στη συσκευασία. Δεν το ανοίγω. Το Pod, ένα shooter. Καλή σουτεριά, Doom Clone. Πιο εφάνταστος, πιο πολλά χρώμα. Πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Αυτό αξίζει. Τα Return Fire που έχω δεν με τρελαίνανε, ήταν δώρο με το μηχάνημα. Περίεργα παιχνιδάκια. Μπορείτε έτσι να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Δεν μου αρέσουν καθόλου, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα. Killing Time, άλλο πολύ ωραίο shooter. Κρυπιάρικο βέβαια, φάση Splatter House, φρικαλαίο δηλαδή. Όμορφο παιχνίδι, σχεδιαστικά. Και αυτό δηλαδή Doom Clone, First Person. Σε ένα στοιχειωμένο σπίτι με πάρα πολλά levels, δεν το έχω τερματίσει βέβαια. Total Eclipse, ένα άλλο λίγο περίεργο παιχνίδι, έτσι από πάνω με πάρα πολλά FMV, δηλαδή από πάνω προοπτική παιχνιδιού, πάρα πολλά FMV βίντεο μέσα. Περίεργο story, δεν μου αρέσει. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, το Star Blade, παιδιά. Είναι σαν το Star Wars το 32X όσοι έχετε παίξει, αλλά σε πολύ πιο εντυπωσιακό με πάρα πολλά πολύγωνα και τη δύναμη του CD. Αυτό είναι πολύ όμορφο παιχνίδι. Σίγουρα αυτά που θέλω να συμπληρώσω είναι το Jurassic Park και το Gex και το Need for Speed. Αυτά τα τρία παιχνίδια θέλω να βάλω για, και το Samurai Showdown, άντε να βάλω και το Road Rush, δηλαδή αυτά τα 4-5 μεγάλα δυνατά παιχνίδια του μηχανήματος. Μικρή συλλογή μου, δεν με ενδιαφέρει για κάτι παραπάνω πέρα από αυτούς τους τίτλους. Είδαμε το μηχάνημα και από κοντά, πάμε και μία στο Playroom για να παίξουμε έτσι 2-3 παιχνιδάκια. Πάμε τώρα μία γρήγορα, το Killing Time, αυτό το creepy shooter. Να δούμε λίγο τι παίζει. Το όνομά σου. Your name here. Καλά, ήθελε και backspace. Κουραστικά. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι είμαι ο 3α. Για πάμε λίγο να δούμε. Λοιπόν, fixed το χεράκι μπροστά. Fixed κάμερα τελείως. Τα backgrounds τα βλέπετε πως είναι. Υπάρχει το strafe με τα πίσω κουμπιά. Jump δεν υπάρχει, shoot κτλ. Οπότε πάμε να δούμε πού θα πάμε, αν δεν χαθούμε για εδώ. Εντάξει, έχω καιρό να το παίξω. Και όχι ότι είχα ασχοληθεί ιδιαίτερες, να σου πω την αλήθεια μου. Loading το CD. Τα φαντάσματα είναι του game που μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε κάθε φορά. Ο χειρισμός είναι δύσκολος.
Δηλαδή δεν είναι καθόλου άνετος, δεν νιώθεις καλά. Πρέπει να παίζεις πολύ με strafe, δηλαδή καν να μην δουλεύεις το directional pad και να παίζεις πολύ strafe γενικά, γιατί αλλιώς πάει το χάσες, μπερδεύεσαι και γελάνε και οι κότες μετά. Να, εδώ δεν μπορούμε να περάσουμε ίσια. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, κάτι πήραμε εδώ. Πάμε λίγο με strafe να προσπαθήσουμε μέσα σε αυτό το λαβύρινθο να προσανατολιστούμε. Strafe, direction. Πάμε πάλι. Μας δίνει εδώ πραγματάκια, αλλά κανένα τερατάκι. Σε λιγάκι, μην βιάζεστε. Τι ωραίο παιχνίδι, ε. Στην αρχή, εντάξει, είναι λίγο μπουρδίτσα, έτσι όπως ξεκινάει. Αλλά μετά έχει πλάκα μέσα στη βίλα, τη στοιχειωμένη. Δώσε μας εδώ φαγητάκια. Λοιπόν, όχι. Κότα, πάπια, μια πάπια φάντασμα. Οπα. Λοιπόν, το targeting είναι πιο απατηλό από το Doom, το πρώτο Doom. Τώρα γίναμε πολύ badass. Αυτά τα πάτησα απλά. Πήραμε καραμπίνα τώρα. Ζόρικα τα πράγματα για τους εχθρούς. Όπα, άντε να καταλάβεις εδώ τώρα ποιος την έφερε. Η ενέργεια πέφτει για πλάκα. Μέχρι να βρεις health κάπου αλλού, σε έχουν φάει πάπιες να πούμε. Εννοείται ότι μπερδεύεσαι. Και ουσιαστικά πρέπει να πιστεύεις ότι θα πηγαίνεις όλη ευθεία με όποιον τρόπο και αν είναι αυτός. Τι είναι αυτό εδώ που είναι. Κάτι είναι εδώ τώρα αυτό, αλλά δεν θυμάμαι. 12% health. Αυτό ήτανε. Πήγαμε πολύ πάνω. Όπου τα controls είναι απέσια, τα έχω ξεχάσει, παίζουν strafe, παίζουν κάτι περίεργα. Αυτό ήτανε, έτσι. Εντάξει, βέβαια υπάρχει και το save. Δεν έχω κάνει saves. Από παλιά δεν ασχολήθηκα πολύ, είχα κάτσει ένα απόγευμα, είχα κάνει ένα γρήγορο run, αλλά μετά τίποτα. Killing time, πάμε γρήγορα σε ένα άλλο παιχνίδι γιατί αυτό είναι λίγο κρυπιάρικο. Πάμε να δούμε τώρα ένα παιχνίδι της Namco, το Starblade. Λοιπόν, ποιο να διαλέξουμε άραγε. Να διαλέξουμε αυτό, το style. Κάνουμε λίγο skip. Ωραία εικόνα αυτή εδώ. Και φύγαμε. Λοιπόν, όμορφο 3D, το οποίο σε πάει κάπως από μόνο του, δηλαδή δεν ελέγχεις το διαστημόπλιο, απλά ελέγχεις μόνο το sequence. Είναι λίγο διαφορετικό από το Star Wars που είπα πριν, από το 32X που υπήρξε και Star Cage, γιατί έχει fixed κίνηση το όχημα. Ουσιαστικά είναι έτσι ένα γρήγορο shooter. Το 3D τώρα, μεγάλη υπόθεση, αν είναι τώρα 100% 3D, αν και αυτό έχει κάποια illusions, δυσδιάστατα. Σίγουρα όμως είναι κάτι το διαφορετικό. Όμως, σαν σε γκάκια σε εγώ, πάλι θα το παίξω έξυπνος. Τέτοιου είδους παιχνίδια είχαν βγει ήδη στο Mega CD. Το Cobra Command,
αν θυμάμαι καλά, το Soul Fish, κάπως έτσι, που τα έχω αυτά τα παιχνίδια. Ήταν στο ίδιο style. Δεν είναι άσχημο, είναι κάτι διαφορετικό. Μην ξεχνάτε το παιχνίδι αυτό βγήκε το 93, που καλά καλά, ας πούμε, π.χ. στην Ελλάδα το 93 δεν είχε ο κόσμος Super Nintendo ή Mega Drive ακόμα. Οπότε σκεφτείτε ότι ήταν λίγο μπροστά, λίγο, αρκετά μπροστά για την εποχή αυτό το μηχάνημα με το CD. Τουλάχιστον στις άλλες χώρες, δηλαδή Ευρώπη, Αγγλίες, Γαλλίες και Αμερική και η Ιαπωνία, ήταν πάντα πιο μπροστά από εμάς στα video games, σε releases και τα λοιπά και αγορά πιο μεγάλη. Αυτό θα φάνταζε μεγάλη μαγιά. Εντάξει, εδώ ωραίο λίγο 3D. Εντάξει, εδώ δεν ξέρω πού να πρωτοβαρέσουμε. Λες και βλέπουμε ένα Star Destroyer είναι εδώ. Αυτό το game. Πάμε να δούμε κάποιο άλλο γρήγορα. Επόμενη σωτηριά τώρα, το Pout, το οποίο έχει βγει 2 χρόνια μετά το release του μηχανήματος και αυτό ένα shooter πιο μεταγενέστερο από το Killing Time που είδαμε πιο πριν και πάμε μία στα γρήγορα. Δεν ξέρω αν ακούτε το drive, πως φορτώνει, πως σπινάρει. Εδώ υπάρχει και άλμα από το Killing Time. Τα πατουσάκια αυτά, πολύ αστεία. Okay. Το strafe υπάρχει και εδώ. Λοιπόν. Κάτσε να θυμηθούμε. Νομίζω κάτω πάμε, πού πάμε. Τώρα αυτό δεν θέλω να πω τι είναι ακριβώς. Εκτός αν βλέπετε τι είναι. Λοιπόν. Χειρισμός του και εδώ παραμένει δύσκολος. Ουσιαστικά εδώ βλέπουμε 2 πόδια πάνω σε έναν κόλο και μπροστά ένα πέος να εξέχει. Φοβάμαι να τα αντιμετωπίσω. Πάμε πάνω. Δεν ξέρω τι rating έφαγε αυτό το παιχνίδι για να βγει. Δεν ξέρω τώρα σε τι ηλικίες ανταποκρινόταν αυτό που είδαμε. Αυτό εδώ δεν ξέρω τι είναι. Πάντως με το τηγάνι μια χαρά την τρώει. Δεν έχω κάτσει να δραματίσω αυτό το παιχνίδι, παιδιά. Έχω παίξει το πρώτο level μόνο και έχω δει, εντάξει, τα επόμενα levels και τον τερματισμό στο YouTube. Εδώ αυτοκτονήσαμε πολύ ψηλά. Ωραία, εδώ γίνεται μακελιό. Όχι, το βλέπετε αυτό που βλέπω, έτσι, για να μην νομίζετε ότι δεν ξέρω αν είναι η φαντασία μου. Είναι ένα διαστραμμένο first person doom clone shooter με ένα τηγάνι κυνηγάμε κάτι κόλους που για πρόσωπο έχουν ένα πέος. Μάλλον κατάλαβα γιατί δεν πούλησε πολύ το 3DO με αυτές τις ιδέες που είχε ο διευθυντής της Electronic Arts. Λοιπόν, πραγματικά το πρώτο level λίγο το χαντακώνει το game, αν δείτε τα υπόλοιπα στο YouTube είναι πιο ωραία. Τώρα απλά εδώ είμαστε σε περίεργο σημείο. Εδώ, ναι όχι δεν μπαίνει εδώ, στο άλλο μπαίνει. Εδώ ναι, είναι το πρώτο όπλο, σοβαρό. Ας θυμηθώ πως το αλλάζει όμως τώρα το όπλο. Τι ήταν αυτό? Νιτζιά. Όχι. Πω πω, πραγματικά δεν θυμάμαι με τι αλλάζει το όπλο. Anyway, συνεχίζουμε. Ένα να πάρουμε αυτό, το πήραμε το φαρμακείο και άλλο ένα φαρμακείο εκεί. Οπ. Πώς το κάναμε αυτό?
Κάπως το έκανα, αλλά δεν ξέρω πώς το έκανα. Ανώμαλος χειρισμός. Κι άλλο health εδώ. Είμαι σίγουρος ότι ψήνετε να το αγοράσετε αυτό το παιχνίδι μετά από αυτό το review. Είμαι σίγουρος ότι το γουστάρετε. Και τα 4 λεπτά που έχουμε παίξει, αστεία είναι, μου φαίνονται. Λοιπόν. Τι παίζαμε πάντως τότε, και όσοι δηλαδή είχαν παίξει τα συγκεκριμένα. Άντε εδώ να τον πετύχεις αυτόν τον τύπο. Κάπως έχει κάνει και η κάμερα ένα περίεργο focus. Πολεμάμε το τηγάνι. Πραγματικά δεν θέλω να παίξω άλλο, όσο και να θέλετε εσείς. Συνεχίζουμε στο επόμενο game. Ένα από τα καλά παιχνίδια του 3DO κιόλας, αλλά δεν ξέρω. Προτιμώ YouTube, να το δούμε. Επόμενο παιχνίδι, Wing Commander, το 3. Ένα από τα καλά του 3DO. Κάνουμε λίγο skip τα sequences. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα FMV με τους ηθοποιούς. Που γενικά οι πράξεις μας ό,τι κάνουμε έχουν και το αντίστοιχο FMV sequence. Παρατηρήστε το μάτι του, όπου πάει ο κέρσορας που κοιτάει το κεφάλι. Ήταν από τα εφέ γενικά που κάνανε σε αυτά τα παιχνίδια όλα της εποχής. Λοιπόν, attend briefing, όχι. Τα γραφικά είναι πολύ όμορφα εδώ πάντως, για εκείνη την εποχή. Ναι, καλά, εντάξει, τώρα βαριέμαι. Πάω και δεν βγαίνουμε και έξω τώρα, άμα δεν πατήσω. Τέλος πάντων, εδώ, εντάξει, ναι, γεια σας. Log off, εντάξει, γεια. Έχει ωραίο interface. Πάμε flight deck. Και τώρα πάμε μια εξομοίωση. Το πώς μπορεί να είναι το παιχνίδι, λοιπόν, το action σημείο του. Μιλάς κανονικά σε ηθοποιούς γενικά. Υπάρχουν πάρα πολλά cutscenes, οι FMV sequence όπως θέλετε το πείτε του. Δύσκολο όμως το παιχνίδι γενικά. Δηλαδή εδώ έχει διάφορα άλλου τύπου. Style scenarios, escort mission. Το loading είναι λίγο γρήγορο εδώ. Βλέπετε το cockpit είναι όμορφο μέσα. Ο χειρισμός είναι λίγο δύσκολος. Πρέπει γενικά εδώ τώρα στο συγκεκριμένο να συνοδεύουμε αυτό εδώ από, να το προστατεύσουμε βασικά από αντίπαλα μαχητικά. Στο ραντάρ κάτι πάει να εμφανιστεί. Τρισδιάστατο, πάλι ok, έχει λίγο κάποια ισχύ, μας δείχνει μια τρισδιάστατη φάση, σαν 30 διάβητο. Έτσι το πώς μεγαλώνουμε τα pixels εδώ, τα βλέπετε. Βέβαια εδώ πρέπει να μπούμε μέσα.
φυσικά και βαριέμαι. Τέλος πάντων, θα ζολογάμε εδώ. Είδατε έτσι μια ιδέα πώς είναι το τεχνικό κομμάτι. Γενικά είναι σαν ταινία. Έχει πάρα πολλά stories, έχει πολλούς διαλόγους και έχει και το action κομμάτι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και πάμε τώρα και σε ένα τελευταίο game που έχω αφήσει έτσι σαν πιο σύνηθες παιχνίδι που έχετε δει και σε άλλες κονσόλες για να συγκρίνετε. Και εδώ τώρα ξεκινάμε από την αρχή να δείτε και πώς είναι και τα logo. Το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι το FIFA International Soccer του 1994, δύο χρόνια πριν βγει το πρώτο FIFA, το 96, που έδωσε τα standards για το νέο στυλ παιχνιδιών, και τώρα είμαστε στο FIFA 19. Μου θυμίζει λίγο Sensible Soccer, έτσι από ψηλά, λίγο διαγώνια, έτσι κάποια ποδοσφαιράκια, έτσι αντίστοιχα εκείνης εποχής. Όμορφο παιχνίδι από την EA, η οποία ουσιαστικά, όπως είπαμε και πριν, η EA είναι και δημιουργός της πλατφόρμας της 3DO. Presenter μας έδειξε σε surround, όπου υπάρχει και ο απαραίτητος ενισχυτής τότε για το πρότυπο το surround. Ένα ωραίο intro εδώ που μας κατεβάζει από ψηλά, 3D κάπως, μας δίνει και τις δυνατότητες του μηχανήματος. FIFA Soccer, demo ή το start για να ξεκινήσει το παιχνίδι, το πατάμε. Το loading είναι λίγο αργό γενικά, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω από ένα από τα πρώτα μηχανήματα CG της 5ης γενιάς. Ένα ωραίο γρήγορο intro που θα μας φτάσει στο κεντρικό μενού. Και πάμε τώρα ένα exhibition. Πάμε να διαλέξουμε γρήγορα τη χώρα μας. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε παίξει με το Καμερούν. Νομίζω είχαμε παίξει με το Καμερούν, παιδιά. Διορθώστε με, αν κάνω λάθος. Ελλάδα-Καμερούν, κάτι μου θυμίζει. Πρέπει να είχαμε χάσει και πολύ μεγάλο σκορ. 3-0 για πλάκα. Anyway, θα το βάλω εγώ μία έτσι τώρα, αν όντως το θυμάμαι σωστά. Κλακ. Και πάμε να δούμε πώς είναι το game. Βαρύ το loading. Βγαίνουν οι ομάδες έξω. Δεν ξέρω ποιος παίχτης της Ελλάδας ήταν τόσο μελαχρινός. Running. Πω από οι Αφρικανοί μας κάνουν smoke στο τρέξιμο. Στη σέντα πρέπει να είναι ο Σαραβάκος σίγουρα. Φεύγουμε. Τι λάθος πάσα είναι αυτή. Τότε η Εθνική είχε τον αείμνηστο, τον συγχωρεμένο, τον Αλκέτα Παναγούγια προπονητή, μεγάλος παίχτης, που είχα την τιμή να τον γνωρίσω από κοντά και να παίξω σε ένα camp που είχε φτιάξει στις κατασκηνώσεις του Άγιο Ανδρέα όταν ήμουν κατασκήνωση. Τότε έπαιζα και στην ομάδα της περιοχής μου. Ο Ατματζίδης μπλοκάρει σίγουρα. Και σαν τραυματοφύλακας και εγώ, περίπου 12 χρόνια εργαστηριακά στο μονόσφαιρο σε ομάδες, είχα την τιμή να παίξω λοιπόν με τον Αλκέτα Παναγούγια από κοντά, να μιλήσουμε, να με βάλει τέρμα και να παίξουμε ένα παιχνίδι όλα τα παιδιά τότε του camp. Αξέχαστες στιγμές. Γενικά με τα ποδοσφαιράκια εγώ δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, αλλά έχω παίξει 2-3 ποδοσφαιράκια στη ζωή μου. Ο Πατματζίδης δυνατά πάλι, αν και είμαι βάζελος εγώ, αν τον Πατματζίδη πήγαινα, βέβαια το Βάντζικ δεν ήταν. Πάμε, και να δούμε θα βάλουμε κανένα γκολ. Και πρώτα παιδιά στα ποδοσφαιράκια εγώ δεν πολύ πάλευα, γιατί έπαιζα κανονικά το ποδόσφαιρο σε ομάδα. Οπότε όταν είχα ελεύθερο χρόνο να παίξω video games, προτιμούσα να παίξω κάτι άλλο, όχι κάτι που έκανα και στην πραγματικότητα. Θα μου πεις ρε φίλε, πω τι γίνεται εδώ, κόντρα στην κόντρα, έξω η μπάλα, κεφαλιά, κάποιος, Καλιτζάκης, ποιος θα... Καλιτζάκης δεν προέλαβε, ο Πιστολάκης κάπου εκεί βόσκι. Μας το χώσανε το τόπι.
Έχει και replay cam, έτσι, πεθαίνω. Adidas Predator sponsors πάνω. Στην οθόνη, φεύγουμε. Έλα ρε Σεραβάκο, πέτα κανένα γολάκι. Πάμε για την τελευταία φάση. Το παιχνίδι ελπίζω να σας αρέσει έτσι όπως το βλέπετε. Δηλαδή 3D's λίγο που λέω εγώ. Είναι μια καλή προσπάθεια για το μηχάνημα. Ήταν ένα χρόνο και μετά από το μηχάνημα, από το release του FIFA. Καλή προσπάθεια. Βέβαια, αν κάποιος θυμάται κάποια ποδοσφαιράκια μετά, τύπου δηλαδή τα FIFA 96, 98 και 99 στο PS1, θα κλάψει. Εγώ συγκεκριμένα είχα πάρει του 99 του 2000 στο PS1, το UEFA Champions League, που ήταν φοβερό παιχνίδι και το είχα λιώσει. Περαιτέρω δεν έπαιξα ποτέ κάτι άλλο, ούτε Pro, ούτε Manager, ούτε τίποτα. Κάτι δεν πατάω καλά τόση ώρα, ήδη δεν πατάω καλά το κουμπί της πάσας, που πρέπει να τους κάνει auto-find κάπως. Καλιτζάκης Νίτζα, θα βγει μπροστά ο Καλιτζάκης μάλλον. Δεν βλέπω μπαγιές, φωνάζει ο Πανα... Πού την πας πίσω την μπάλα ρε άνθρωπε. Θα γίνει φάση, θα γίνει φάση. Ωρε φίλε, αυτό. Εκεί η φάση λοιπόν. FIFA Soccer για το 3DO. Δεν θέλω να βάλω τώρα και τα άλλα 2-3 παιχνίδια γιατί είναι πιο απατηλά. Αυτή ήταν η παρουσίαση παιδιά του Panasonic 3DO FZ1. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Εγώ το ευχαριστήθηκα πάντως όσο για να το στήσω, να το σκεφτώ και να το φτιάξω για να το παρουσιάσω στους φίλους του καναλιού και μη. Μην ξεχάσετε like αν σας άρεσε το επεισόδιο, subscribe, ένα share στη σελίδα σας, να με βοηθήσετε λίγο και το κανάλι αυτά τα γνωστά. Εδώ τα λένε μεγάλοι YouTubers, θα τα πω εγώ. Μπήκε το Στολάκης. Γιατί δεν μου λέει κάτι παιδιά να δω εγώ. Ποιος είναι ο Κωστολάκης. Ή έχω ξεχάσει τόσο πολύ εγώ. Ένα. Τέλος πάντων, μας έκοψε. Αυτά λοιπόν. Χάρηκα για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εν αναμονή 5 επόμενων επεισοδίων που είναι υποκατασκευή και είναι πολύ δυνατά επεισόδια, παιδιά. Θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Και μια μεγάλη συνεργασία στο κανάλι ετοιμάζεται και έρχεται δυνατά. Ένα νέο session playlist του καναλιού που θα το γουστάρετε, είμαι σίγουρος γι' αυτό, με μια πολύ καλή συνεργασία και επίσης ίσως υπάρξουν και κάποιες άλλες συνεργασίες μελλοντικά. Console Hunter, Νίκος, παρουσίαση, έφτασε στο τέλος και τα λέμε την επόμενη φορά. Έως τότε, να είστε καλά όλοι φίλοι μου.